Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσουμε την Ειρήνη την Πασχαλέρη που είναι στην παρέα μας. Και θα έρθεις να μας πεις κάτι που ενδιαφέρει πολύ τις Ελληνίδες. Μετά τα μαγιό, νομίζω ότι πρέπει να βγω εγώ. Ναι, να σου πω κάτι, Ειρήνη, όσο καλοκαιριάζει και είδαμε και τα μαγιό εδώ πέρα. Αν και ότι... τα μαγιό του Χρήστου είναι θαυματουργά, κάνουν έτσι κι αλλιώς ωραίο σώμα, αλλά ας κάνουμε κι εμείς κάτι πριν. Εσύ πώς έχεις τη διατροφή, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις αυτό, έτσι. Προσπαθώ, ναι. Κάνεις κάποια ειδική διατροφή? Κάνω αερόβια βασικά. Τρέχω αρκετά στο γυμναστήριο και προσέχω τη διατροφή μου. Δεν μου αρέσουν τα τηγανιτά, δεν τα αποφεύγω, πλάσι δεν μου αρέσουν καθόλου. Οπότε, άμα δεν τρως τηγανιτά και κάποια βραδινά γεύματα τα αποφεύγεις έτσι, έχεις κερδίσει το παιχνίδι, πιστεύω. Καλή, καλά, ε. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Ειρήνη μου, θα μας πεις τι πρέπει να τρώμε, τι διατροφή πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε να αφαιρέσουμε τα ψωμάκια. Σήμερα, ναι, επικεντρωνόμαστε στο κάτω μέρος του σώματος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει για την κοιλιά. Μιλάμε δηλαδή για σωματότυπο αχλάδι πια, έτσι τα ονομάζουμε. Μήλο, αυτοί που έχουν λίπος περισσότερο στην κοιλιά. Αχλάδι που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελληνίδων γυναικών, μεσογειακού τύπου σώματος. Μεσογειακού τύπου σώμα, ο σωματότυπος μιλάει για τις ορμόνες μας. Δηλαδή, οι γυναίκες που έχουμε περισσότερο λίπος στο κάτω μέρος του σώματος, συνήθως αυτό δείχνει μια ανισορροπία στα ιστρογόνα. Επομένως, με τη διατροφή μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να εξορροπήσουμε αυτό το λίπος στο κάτω μέρος του σώματος και να έχουμε πιο ομοιόμορφο σώμα. Η ισορροπημένη διατροφή, όπως ξέρετε, ισχύει για όλους τους σωματότυπους. Σίγουρα συνιστούμε τα συχνά γεύματα, ειδικά στο σωματότυπο αχλάδι, δηλαδή 3 με 5 την ημέρα, με οπωσδήποτε ενδιάμεσα, οπωσδήποτε πρωινό, και όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, να ελαφραίνει φυσικά το γεύμα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Χρήστος για το βραδινό γεύμα. Το πρώτο πράγμα που έχω να σας συστήσω, όλες όσες έχετε αυτό του τύπου το σωματότυπο, είναι το ψάρι. Το οποίο, επειδή έχει τα ωμέγα 3 λιπαρά και όχι μόνο, είναι και μία άπαχη πρωτεΐνη, θα μας βοηθήσει πολύ, δύο φορές αν είναι λιπαρό και μία λευκό. Τα λιπαρά ψάρια είναι η σαρδέλα, ο τόνος, ο σολομός. Το λευκό ψάρι είναι όλα τα υπόλοιπα, φυσικά ψητά, όχι τηγανιτά, και δίπλα με πολλά λαχανικά. Το ελαιόλαδο φυσικά και πρέπει να μπει για να είναι ισορροπημένο το γεύμα μας. Επίσης, μία άλλη τροφή που βλέπουμε ότι βοηθάει πολύ στην εξισορρόπηση των ιστρογόνων είναι η σόγια, η οποία περιέχει ισοφλαβώνες. Η σόγια είναι λίγο παρεξηγημένη τροφή στην Ελλάδα, παρόλο που είναι πάρα πολύ υγιεινή, είναι παρεξηγημένη γιατί φοβάται ο κόσμος να μην είναι μεταλλαγμένη. Όταν όμως την παίρνουμε από βιολογικά προϊόντα, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο κίνδυνο, μπορούμε να την ενσωματώσουμε στη ζωή μας πίνοντας γάλα σόγιας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το γελαδινό γάλα, είναι φυτικό και βοηθάει πάρα πολύ στην εξισορρόπηση των ιστρογόνων στο σώμα. Επίσης, μια άλλη τροφή που αποδεδειγμένα βοηθάει είναι οι κατεχίνες του πράσινου τσαγιού. Άρα τα 3 φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα, τώρα μπορεί να είναι και σε κρύα μορφή, χωρίς βέβαια ζάχαρη. Επίσης, βοηθάει αυτό το σωματότυπο γιατί αυξάνει τις καύσεις και το μεταβολισμό. Οι τροφές με ίνες είναι η επόμενη κατηγορία που συστήνω. Οι ίνες που πρέπει να παίρνουμε την ημέρα είναι 15 με 20 γραμμάρια και ο μέσος όρος που βλέπουμε από έρευνες ότι παίρνει ο μέσος Έλληνας είναι κοντά στα 5 γραμμάρια. Άρα πρέπει να αυξήσουμε τις ίνες στη ζωή μας, όχι μόνο για το αδυνάτισμα και φυσικά και για λόγους υγείας. Έτσι, για να αυξήσουμε τις ίνες συνδυάζουμε το κρέας μόνο με λαχανικά και όχι με πατάτες και ρύζι. Όταν τρώμε ρύζι που το τρώμε μόνο του, φροντίζουμε να είναι καστανό, δηλαδή το αναποφλίωτο. Βάζουμε στη ζωή μας τα δημητριακά πρωινού, απλά φροντίζουμε να μην είναι με μέλι ή ζάχαρη, φροντίζουμε να είναι όσο γίνεται χωρίς γλυκαντικά. Και φυσικά τα ζυμαρικά μας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, προτιμάμε τα ολικής αλέσεως. Όσον αφορά την επόμενη τροφή, είναι το αυγό, που είναι πάρα πολύ θρεπτική τροφή, ειδικά για τις γυναίκες, και το κοτόπουλο. Προτιμάμε όμως να είναι βιολογικά, ώστε να μην έχουν πολλά ιστρογόνα, γιατί αυτές οι τροφές είναι ειδικά επιβαρημένες με περισσότερες ορμόνες. Κόβουμε τελείως. Αυτά που αποφεύγουμε είναι τα αναψυκτικά που έχουν ζάχαρη, το λευκό αλεύρι, γι' αυτό είπα πριν ότι όλα τα κάνουμε αναποφλίωτα, τη λευκή ζάχαρη, προτιμάμε στέβια ή φρουκτόζη ή καστανή ζάχαρη και φυσικά τα τηγανιτά. Όλα τα ωραία δηλαδή. Σταμάτα, έχει κι άλλα ωραία. Και μία συμβουλή κλειδί όσον αφορά την άσκηση είναι ότι σίγουρα δίνουμε έμφαση στο κάτω μέρος του σώματος, κάνουμε αερόβια άσκηση για να χάσουμε από το κάτω μέρος, αλλά πολύ σημαντικό για να έχουμε εξισορρόπηση στο σώμα να τονίζουμε και το πάνω μέρος, ώστε να μην φαίνεται τόσο πολύ διαφορά. Άρα τονίζουμε με βαράκια το πάνω μέρος και διώχνουμε λίπος από το κάτω.